Γεια! Γεια! Λοιπόν, ακολουθεί ένα βίντεο όπου βλέπετε την περιπτωσάρα Ολίβια να κάνει διάφορα, αλλά μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί δίνουμε μία πρόσκληση σε όλες τις ψυχοεκπαιδευόμενες γατούλες να μας στείλουν τα βίντεο τους για να φτιάξουμε ένα playlist με ψυχοεκπαιδευόμενες γάτες. Το λοιπόν, κυρία Γωγό. Γεια, χαίρετε. Αυτό είναι ένα home video, στο οποίο έχουμε βιντεοσκοπήσει random shots, τυχαίες λήψεις από τη γάτα σου το βράδυ. Ναι. Από την κάμερα. Και την ημέρα βασικά. Νομίζω βράδυ είναι τούτο. Τούτο που βλέπουμε, νομίζω βράδυ, χαράματα, πρέπει να είναι 6 το πρωί. Στον πολλάκι μέσα της έχω την carnivore τροφή. Μαντέψτε την αυτό. Δοκιμάσαμε την ξηρά τροφή, δεν την τρώει. Δοκιμάσαμε τις κονσέρβες, τις τρώει, τις τρώει, αλλά έχει διάρειες. Και κλάνει κιόλας. Ναι. Έτσι, επειδή είδαμε έναν ντοκιμαντέρ στο Netflix, το οποίο έχει τίτλο Inside the Mind of a Cat. Μέσα στο μυαλό μιας γάτας. Εκεί είχε έναν κύριο ο οποίος έλεγε ότι οι γάτες είναι καρνίβορες. Ότι είναι κρετοφάγες. Και λέει πρέπει να δίνεις κρέας στη γάτα σου για να συμπληρώσει κάποια αμινόξια. Κάτι έλεγε, εγώ δεν τα καταλαβώ, αλλά είπα ας κάνουμε και τη γάτα μας κρεατοφάγαν όπως κάναμε το σκύλο μας. Ο σκύλος είναι ήδη. Ναι. Κοίταξε, και ο σκύλος όμως επήγαινε και τρώγε την ξηρά τροφή που αφήνε η γάτα και γέμιζε τον τόπο αέρια. Ναι. Επειδή είπαμε no more farts. Όχι άλλες κλανιές. Αποφασίσαμε να πάρουμε κυμά βοδινών, να τον μαγειρέψουμε μόνο με βούτυρο αγελάδας και να τον έχουμε και να στο το δώσουμε. Ναι. Για να του το δίνουμε κάθε μέρα. Ναι. Ο Λάκης τον τρώει. Και αυτή τον τρώει. Κοίτα, 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 έχει μπει ολόκληρη μέσα στο μπολ. Είναι όλη η μούρη της μέσα στο μπολ. Τώρα ακούτε μόνο τη φωνή μας, δεν μας βλέπετε, τώρα βλέπετε τη γάτα. Κάνουμε voice over στην ταινία της Ολίβιας. Όπως κάνουν ηθοποιοί σε ταινίες της Disney που τις κάνουν ελληνικές. Ναι. Και βλέπεις την ταινία αλλά έχει έναν ηθοποιό. Ναι. Άρα εμείς τώρα σας κάνουμε voice over της ταινίας της Ολίβιας, η οποία τρώει δαιμονισμένη. Κοίτα πως τρώει. Πρέπει να το μασάει, πρέπει να ακούγεται πως μασάει γενικά. Δεν ακούγεται από την κάμερα. Λέχει κάτι πολύ μικρά δοντά. Α, σηκώθηκε νύσα πάνω τώρα. Τι έγινε τώρα, πού πάει. Πού πάει η φιλενάδα, τεντώνεται μάλιστα. Μα τι τεραστένουρα που έχει αυτή η γάτα. Πού πάει. Τι λες εσύ, για πες, για περίγραψε το. Α, έκανε ένα πίδο. Μπήκε στη θέση μου. Η θέση σου. Λέω είναι η θέση μου αυτή, ναι. Πηγαίνει και κάθεται στη θέση μου. Για να σε μυρίζει. Έκανε ένα σάλτο και κάθισε στον καναπέ, ο οποίος είναι απέναντι από τον καναπέ που κάθεται ο Λάκη. Και τώρα γλύφεται. Να καθαριστεί και λίγο η κοπέλα μετά από το δείπνο της. Το πρόγευμα της, το δεγεύμα της, δεν ξέρουμε τι. Δεν σας έχουμε πει, αλλά είναι τέρμα να άρκεις άρα η Ολίβια. Έτσι λες. Ναι. Για πες τα story times. Θέκλα, πες. Κοίταξε, είναι γάτα. Οι γάτες νομίζω έχουν... Ναι, έτσι οι γάτες. Οι γάτες είναι λίγο νεκοκέντρικες νομίζω. Εντάξει, είναι και μωρό αυτή όμως. Είναι μωρό... Και νομίζω ότι ζηλεύει και πολύ, αλλά είναι προκλητική. Δηλαδή? Είναι προκλητική. Σε αυτόν το σημείο νομίζω πρέπει να διακόψουμε για να δείξουμε κάποια βιντεάκια που αποδεικνύουν αυτό που λέει η Γωγό για τη γατά. Πάμε να τα δούμε. Είναι καλός ο Λάκης, γατούλα. Είναι φιλικός, κουνάει την ώρα του φιλικά, είναι καλούλης. Μην το επιτίθεσαι του Λάκη, γατούλα. Γατούλα, να σε καλή. Γατούλα, να σε καλή, γιατί ο Λάκης είναι καλός. Είναι πολύ καλός ο Λάκης, γατούλα. Φιλάκια θέλει να σου δώσει. Φιλάκια, είναι καλός. Φιλάκια θέλει να σου δώσει. Ναι, γατούλα μου, φιλάκια. Ναι, ναι, είναι φίλος σου. Θα γίνεται κολλητάρια. Ναι, γατούλα. Ναι, είναι καλός ο Λάκης, μην ανησυχείς. Κοίτα, θέλει την αγάπη σου, γατούλα. Ναι, ναι.
Οχοχο, ξεμυρίζει γατούλα. Ξεμυρίζει. Έχει εσύ δυο τρόποι, αλλά αυτό σε θέλει. Σε θέλει γατούλα, αλλά κουλής. Ναι. Ναι, σε θέλει. Εντάξει, σου τρώει το φαγητό σου για να μείνεις αδύνατη, κόρη. Για να είσαι ωραία κοπέλα. Ναι. Πήγαινε, δώσε φυλακή στη γατούλα, Λάκη. Λάκη, δώσε φυλακή στη γατούλα. Δώσε τις φυλάκι, έτσι εδώ, φυλάκι. Κάνε τις φυλάκια. Να, τι σου κάνει φυλάκια. Βλέπεις, σου κάνει φυλάκια. Να το, φυλάκια σου κάνει. Φυλάκια, μην το φοβάσαι, είναι φιλικός. Είναι φιλικός και σου κάνει φυλάκια. Είναι φιλικός ο Λάκη. Μπορείτε να παίζετε μαζί. Ναι, γατούλα μου, μπορείτε. Μπράβο, μπορείτε. Μην του επιτίθεσαι, γατούλα. Μη φοβάσαι, είναι καλός. Είναι πολύ καλός. Είναι ένα καλό σκυλάκι, γατούλα. Ναι, είναι καλό. Και εσύ είσαι καλή. Είναι πολύ καλό σολάκι, γατούλα. Θα σου δίνει φυλάκια. Θα είναι ο μεγάλος αδερφός και θα σε προστατεύει. Είναι καλούλης. Είναι καλό σολάκι. Δείξε και εσύ καλή θέληση, γατούλα. Μπράβο. Δείξε και εσύ καλή θέληση, μπορείς γατούλα. Το έχεις. Το έχεις γατούλα, είσαι μέλος της οικογένειας μας, μπορείς να είσαι καλούλα. Μπορείς, είμαστε όλοι καλοί εδώ και εσύ μπορείς να γίνεις καλή. Μπράβο γατουλίνη. Λάκη μου, θες να δώσεις φυλακή στην αδερφή σου, πήγαινε να δώσεις ένα φυλακή. Μπράβο, μπράβο. Σιγά σιγά θα τρομάζει όλο και λιγότερο, Λάκη μου. Μύρισε την μυρωδιά της, εντάξει, είναι μικρή και δεν ξέρει. Και δεν έχει νυχάκια. Τα κόψαμε τα νυχάκια μας με προσοχή. Δεν μπορεί να σε τυφλώσει. Είναι καλή. Είναι καλή. Θέλει την παρέα σου, αλλά και η γατούλα. Θέλει την παρέα σου. Ναι, την παρέα σου θέλει. Ναι, ενδιαφέρεται για σένα, γατουλίνα. Ενδιαφέρεται. Εσύ ενδιαφέρεσαι για το νερό μου φυσικά, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Οκ. Okay. Σ' αγαπάει, Λάκη. Νιώθει πατρικά απέναντι σου. Σ' αγαπάει. Είδες που κουνάει την ώρα του, είναι φιλικούλτατος. Μπορείς και εσύ να γίνεις φιλικότατη. Ναι, ξέρω ότι θέλει να παίξει μαζί σου, Λάκη, μα λέει μικρούλα ακόμη, δεν ξέρει. Όχι, μην το διώχνεις, το Λάκη σ' αγαπάει. Βλέπεις την ώρα του που είναι φιλική. Γίνεις και εσύ φιλική. Είναι καλός ο Λάκη. Δώσε τις φυλάκια, Λάκη μου. Δώσε τις φυλάκια. Δώσε τις φυλάκια. Δώσε φυλάκια στην Ολυβία. Ναι, ξέρω ότι θες να την αγαπήσεις και δεν σ' αγαπά, το ξέρω. Άρα τι έχουμε δει σε αυτά τα σύντομα clips. Θες να μας περιγράψεις εκτός από το ότι η Ολίβια κατούρισε την μπαμπά. Την καθαρίσαμε μετά. Την καθαρίσαμε όλα καλά. Αυτό που είδα και θα περιγράψω είναι ότι ο Λάκης είναι φιλικός. Θέλει να παίξει, θέλει να χαρεί, θέλει να την γνωρίσει κι άλλο. Και αυτή δεν τον δέχεται. Εντάξει ρε, όμως... Μία φορά τον δέχεται, μία φορά τον αφήνει, τον μυρίζει κι αυτή, μία φορά, ξέρω εγώ, κάθεται ήσυχη. Αυτό που αυτογλύφεται... Α, ναι, τώρα κάνουμε πάλι βοήθεια. Τώρα κάθισε, ναι, αυτογλύφτηκε και κάθισε τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να τη βλέπουμε και στην ηλικία της, είναι μωρό. Ναι, 4 μηνών τώρα, 5 πόσο είναι. Ναι. Πότε είπαμε ότι γεννήθηκε, 10 του Μάρτη. Τον Μάρτιο, νομίζω. Από τις 10 του Μάρτη μέχρι τις 10... Μέχρι τον Αύγουστο. Mm-hmm. Ναι. Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Mm. Κάπου εκεί. 5 με 6 μηνών. 5,5 μηνών. Είμαι μωρόν ακόμα, αν το σκεφτείς. Εκεί τη βλέπεις που χαζεύει το σύμπαν. Τι χαζεύει? Το σύμπαν. Νομίζω κοιτάει προς την κάμερα. Έχει καταλάβει ότι υπάρχει κάμερα. Το ξέρεις. Ναι, μετά πιο κάτω έχει κάτι άλλα πιο αστεία clips.
που πήγε ο μπαμπάς να πήγαμε τον μπαμπά να ξαπλώσουμε και μπήκε από την εφαρμογή της κάμερας και της έκανε διάφορα. Κάτσε τα βάλουμε αυτά γρήγορα για να πάμε να δούμε την διάδραση Πάνου και Ολίβιας. Βλέπεις, το βάλα στο γρήγορο τώρα. Ναι. Πού είναι η γάτα? Where is the cat? Δεν τη βλέπω. Πού πήγε η γάτα, πού πήγε η γάτα? Πού είναι, βρε? Α, μπαίνω εγώ μέσα και της βάζω φαγητό. Θα κάνω πολύ αστείο, το βάλα μέσα στις πεντά. Είναι και πολύ αστείο πως φέρω με αυτό το φόρεμα το πρόχειρο, αλλά δεν με νοιάζει, θα αφήσω. Έχει πλάκα. Λοιπόν, εδώ τη βλέπεις ότι τρώει το φαγητό και κοιτάει την κάμερα. Γιατί της μιλάει ο μπαμπάς από την κάμερα. Ο μπαμπάς ήδη έχει ξαπλώσει και της μιλάει από την κάμερα. Αλλά δεν γράφεται αυτό που της λέει από την κάμερα. Λέει, κυρία, τρώει. Βλέπεις, τώρα αυτό το έχουμε κάνει πόσο πιο γρήγορα, 505 φορές πιο γρήγορα. Είναι στο fast forward. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Με τα μούτρα στο φαΐ. Ναι, 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 ήταν πεινασμένο το κορίτσι. Είχε μια λιμάγκρα, θα έλεγα. Κοίταξε, την ταΐζουμε μόνο βράδυ, της το βάζουμε η ώρα 12 και είναι μέχρι τις 9 το πρωί, 9 ώρες πάει και έρχεται μέχρι να το φάει. Τέλος πάντων, ναι, ομάει για ύπνο. Δηλαδή, όταν ξυπνάτε, αρχίζει να το τρώγεις, ρε. Όχι, ρε, την άπου κοιμόμαστε. Εμείς να ξαπλώσουμε. Τώρα είχαμε πάει για να ξαπλώσουμε. Βλέπεις, μου είχε πει ο μπαμπάς, μα είναι ανοιχτή τηλεόραση και του λέω ότι ξεχάσαμε. Κλείστε από την εφαρμογή, βγει στο κινητό σου. Οπότε την έκλεισε, της έκλεισε την τηλεόραση. Είδες ότι έκλεισε η τηλεόραση από μόνη της. Ναι, ναι. Την έκλεισε ο μπαμπάς από την εφαρμογή. Είδες που σου έχω κάνει τον πατέρα σου digital. Ηλεκτρονικό. Άι μοντέλο. Τι? Σου έχω κάνει ηλεκτρονικό μοντέλο τον πατέρα σου. Εσύ τον είχε ικανό πριν ένα χρόνο να είναι από το υπνοδωμάτιο για να κλείνει με από το κουμπί από το κινητό την τηλεόραση του σαλόνι? Όχι. Ε, τι δεν στο έκανε τώρα. Δεν έβλεπε καν τηλεόραση. Βλέπεις, η άλλη καλά έχει γονατίσει πάνω στο πιάτο. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Κοίτα και εκεί πλάκα. Σηκώνει και το κολλή της πάνω. Για να έχει περισσότερη ορμή. Ο κύμας της αρέσει πάρα πολύ. Τρώει, τρώει, τρώει. Σε λίγο θα αρχίσει να δει να βλέπει τα πλάνα πάνω στην κάμερα. Κοίτα, 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 χάρη και κομψότητα. Το παιδί σου. Κοίτα, κοίτα. Αλλάζει και στάση. Γωνία κάθε φορά. Τώρα τη φωνάζει από την κάμερα. Τώρα τη έχει βάλει το μικρόφωνο από την εφαρμογή και τη λέει: Ολίβια, όλοι, όλοι. Τη φωνάζει όλοι. Όλοι. Όλοι τη λέει, όλοι! Είδες, τώρα γύρισε! Θα έρθει στην κάμερα. Ναι, θα έρθει στην κάμερα. το απαραίτητο τέντομα θα περάσει και μέσα από το παιχνίδι. Α, πήγε πάρω στο τραπεζάκι. Πώς βρέθηκε, ρε, πήδηξε? Ναι, πήδηξε. Είναι πήδηκτούλα. Η γνωστή πολυθρόνα. Α, πήγε από εκεί και μετά εμείς γυρίσαμε την κάμερα. Κοίτα, γατώνει. Κοίτα βάση. Τώρα του λέω γύρισε, γύρισε την κάμερα. Α, και μυρίζει την κάμερα τώρα. Ναι, τώρα έρχεται με τα μούτρα στην κάμερα. Πολύ αστείο. Μπορώ να βλέπω με τις ώρες βίντεο μεγάτες. Με τις ώρες. Τώρα πού έχει πάει αυτή? Α, ξανάρθε πάλι, ξαναπερνάει, κορδωτή και λυγιστή. Γονατίζει μπροστά στην κάμερα. Και πάει αλλού τώρα. Πώς βρέθηκε εκεί πέρα? Εδώ είναι πάλι το ίδιο. Το ίδιο κλιπ δύο φορές? Ναι, μάλλον. Λες? Μάλλον. Ναι. Ναι, την ώρα που έκανα τη μετατροπή προφανώς. Ούψ, sorry. Επανάληψη του 2 λεπτού, γιατί η κάμερα της Ολίβιας γράφει μόνο λεπτό, 1 λεπτό κάθε φορά. Οπότε μέχρι να τα κατεβάσω και να τα. Πες να είναι πάλι το ίδιο. Εν το ίδιο, το ίδιο. Είναι το ίδιο 4 φορές. Όχι 4 κόρη. Τι? Λες? Ναι, μάλλον. Το ίδιο 4 φορές. Μάλλον, για δες το επόμενο. Όχι, διαφορετικό είναι τούτο. Βλέπεις, τριβή από εδώ. Ναι, αλλά θα ξανάρθει πάλι. Τώρα να δούμε. Είναι το ίδιο, θα έκανα.
Κοίταξε, έχει πιο φρέσκο μυαλό από μένα, οπότε είναι πολύ πιο πιθανό να τα πει. Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Ρεπετέ. Τι είσαι το έρακτο με το ρεπετέ. Όχι, δεν το ξέρω. Είχε πάει ένα Κυπρέο, λέει, στο Παρίσι σε ένα εστιατόριο και δεν ήξερε τι όχι, να παραγγείλει. Τώρα είναι άλλο βίντεο. Τώρα πάει από εκεί. Είχε πάει ένα Κυπρέο στο Παρίσι και δεν ήξερε τι να παραγγείλει. Δεν ήξερε γαλλικά. Οπότε άνοιξε το μενού. Ούτε αγγλικά. Το ανέκδοτο λέει δεν ήξερε γαλλικά. Και το ανέκδοτο. Κοίτα. Είδες πώς πηδάει. Ναι. Και το ανέκδοτο λέει ότι οι Γάλλοι δεν ξέρουν αγγλικά. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος δεν ήξερε τι να φάει. Σου λέει: θα βάλω το δάχτυλο μου τυχαία πάνω στο μενού και ό,τι μου βγάλει. Πατάει το δάχτυλό του, έρχεται ο σερβιτόρος, του φέρνει μια σούπα φασολάδα. Λέει: ρε παιδί μου, ήρθα στο Παρίσι και θα φάω φασολάδα. Πίνει και νερό το γατί. Μπαίνει και μέσα στο. Στο παιχνίδι, δε. Βλέπει ένα Γάλλο απέναντι, κάτι έχει παραγγείλει ο Γάλλος, ρε παιδί μου, λέει, που λένε, δεν ξέρω εγώ τι έχει πει, και του φέρνω ένα ωραίο κοτόπουλο έτσι ψημένο, όπως αυτό που ψήνουμε τώρα εμείς στο φούρνο. Mm. Και λέει, πω, ρε παιδί μου, και δεν ξέρω πώς να παραγγείλω το κοτόπουλο. Οπότε περιμένει ακόμη λίγη ώρα. Θα δούμε πάλι το ίδιο. Το ίδιο είναι πάλι. Ναι. Ωραία, πάλι καλά. πάλι ρεπετέ. Οπότε κοιτάει ότι ο Γάλλος έχει φάει το κοτόπουλο και γυρίζει και λέει στο σερβιτόρο ρεπετέ. Τι σημαίνει αυτό? Ρεπετέ σημαίνει repeat, επαναλάβετε την παραγγελία. Mm. Και του φέρνει άλλο ένα κοτόπουλο. Οπότε λέει, βρήκα ποια είναι η λέξη για να παραγγείλω κοτόπουλο, το ρεπετέ. Οπότε λέει και ο Κυπρέος ρεπετέ και του φέρνει άλλη μια φασολάδα. Και εμείς κάνουμε ρεπετέ τα βιντεάκια. Άντε κόρη Ολίδια, παίρνω από εκεί μέσα. Μπράβο, good girl. Μάλιστα. Μπαζάλισες Ολίδια, τώρα κάθεσαι στο δικό μου το μαξιλάρι. Όλα τα μαγαρίζει, Δεν αφήνει τίποτα μαγαριστό. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα κλιπ, το οποίο νομίζω είναι τώρα το πρωί. Ή χθες το βράδυ, δεν θυμάμαι. Χθες το βράδυ είναι αυτό πάλι νομίζω. Ψάχνουμε τη γάτα. Η γάτα είναι από εδώ, από αυτή την πλευρά τη κάμερα. Νομίζω είναι για screenshot του βίντεο εκείνο που κοιτάει με το μισό μάτι στην κάμερα. Βλέπουμε τη γάτα. Δεν την ενδιαφέρει. Άθεκλα, πες αυτό με το παραθυράκι εκεί πέρα. Με το παραθυράκι εκεί πέρα. Ναι, έχει ένα παραθυράκι πίσω από την κάμερα από το οποίο δραπέτεψε. Και πήγε στην κουζίνα. Στην κουζίνα και έτσι έχουμε βάλει μια σχάρα στο παραθυράκι να μην δραπετεύει το γατόνι. Πάντως τα ποτά δεν την ενδιαφέρουν. Μάλιστα. Να την πάλι από εδώ. Γυρίζει την κάμερα. Εν τω μεταξύ ο μπαμπάς σου δεν ξέρει να γυρίσει πάλι την κάμερα και τη γυρίζω εγώ και βλέπει αυτός και γυλάει. Να, βλέπετε. Όχι, έμαθε να τη γυρίζει μετά. Μετά έμαθε. Βλέπετε, πού είναι το γατόνι. Where is the cat? Όπου να είναι. Η κάμερα γυρίζει 360 μοίρες, γι' αυτό τώρα βλέπεις το καλώδιο. Το καλώδιο, ναι. Τώρα δεν ξέρω γιατί έχει γίνει μαύρο-άσπρο. Ναι, για τη νύχτα μάλλον. Όχι, κάτι πατήσαμε εμείς τώρα που γυρνούσαμε. Για τη νύχτα, Θεκλά. Είναι για να βλέπεις καλύτερα τη νύχτα. Μπορεί, ναι. Μπορεί, αλλά νομίζω μετά γίνεται έγχρωμο πάλι. Where is the cat? Πού είναι η κάτα? Κάτα! Γατίτα! Α, ήρθε άλλος εδώ. Να, τη βλέπεις. Τη βλέπεις που περνάει μπροστά από την κάμερα. Μετά γίνεται έγχρωμο μετά. Να, είδες, έγινε έγχρωμο μετά. Κάτι πατήσαμε, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Πού είναι η γατούλα? Αχα, είναι από εδώ. Θα κλαίνει πάλι το ίδιο. Το ίδιο, ρε πάλι. Εντάξει, έχω σβήσει το σημείο που τα ραπετέ. Ρε παιδί! Και υπόσχομαι, έχει και άλλα ρεπετέρα, τα σβήσω. Αυτό δεν είναι ρεπετέ, είναι. Είναι επανάληψη αυτό, είναι repeat. Περίμενα να δω. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Είδες τι πηδήγμα έκανε, προσπαθεί να μπει πίσω από τη βιβλιοθήκη. Αχα. Όλη αυτή την ώρα σου τη μιλάει ο μπαμπάς από την κάμερα, αλλά δεν το καταγράφει τον ήχο. Κοίτα, πάει στην τηλεόραση.
Τώρα σκέφτεται να πηδήξω μέσα στην πηγή του νερού ή να μην πηδήξω. Θα πηδήξω. Βέβαια, βέβαια. Και μετά διαρωτόμαστε γιατί βρίσκονται τρίχες μέσα στην πηγή κάθε μέρα και λέω: μπαμπά σου είναι ολάκι. Σιγά μην είναι ολάκι, η Ολίβια είναι. Η γάτα του είναι. Η γάτα σας είναι. Εσένα και του μπαμπά σου. Πώς νιώθεις που ο μπαμπά σου κλέψε τη γάτα? Δεν ήταν δική μου. Ναι, αλλά είσαι, η κύρια. Πώς το λες, είσαι η πρώτη που την έχεις ζητήσει να έρθει. Και γι' αυτό με αγαπάει εμένα πιο πολύ. Βεβαίως σε αγαπάει πιο πολύ. Κοίτα, κοίτα, προσπαθεί να δει αν θα πηδήξει προς τα κάτω. Α, τα κατάφερε. Αυτά είναι. Πιες και λίγο νερό, ναι. Μετά από τόσες γυμναστικές ασκήσεις θέλουμε και την... Παρκούρ. Και την ανυδάτωσή μας. Παρκούρ, παρκούρ. Α. Βάζει και το πόδι της μέσα στο νερό, μετά δρώσεις... το κάνει πέρα-πέρα. Το ίδιο πόδι που μπαίνει με στο τζάκι με τις μαυρίλες. Μετά βρωμίζει το νερό. Είσαι πανέξυπνη, Ολίβια, μπράβο. Μπράβο, Ολίβια, μέσα στην υγιεινή. Κοιτάει και την κάμερα τώρα. Θα σου βγάλουμε άισο, Ολίβια, για την περίπτωση σου. Τώρα σου λέει, ας περάσω και μέσα από το τούνελ. Ας βγω και από την άλλη. Κοίταξε, δεν τη βγάζουμε από το σαλόνι, αλλά δεν μπορείς να πεις. Ένας ολόκληρος θαυμαστός κόσμος στο σαλόνι για τη γάτα, ε. Mm-hmm. Αυτή θα νομίζει ότι ζει στο σύμπαν. Να, ναι, τώρα που τρώει πάλι. Πάμε να φάμε πάλι. Μην βέβαια. Ξεχνιόμαστε, βέβαια. Δεν ξεχνιόμαστε καθόλου. Που βαριέται να φάει, τρώει λίγο, σταματά, ξανατρώει, ξανασταματά. Βέβαια, λογικό είναι. Αν μπορώ να το βάλω στο γρήγορο το φάει. Βάλαμε το φάγητο στο γρήγορο. Γεια σου, Λάκη μου, Νίκα. Λάκη μου, εσύ έχεις πιο πολλά βίντεο από την Ολίβια. Το playlist Λάκη έχει περισσότερα βίντεο, γιατί είσαι μεγαλύτερο αγόρι. Τρώει. Άντε, κόρη Ολίβια. Φάε. Κοίτα. Με πόση επιμέλεια. Φυσικά θέλει την τριπλάσια ώρα από την ώρα που τη λέμε εμείς για να φάει. Το έχουμε βάλει στο 5 φορές πιο γρήγορο. Και τώρα ας πηδήξει στον καναπέ. Είδες πως βρέθηκε κατευθείαν στον καναπέ. Τέλειο. Στη θέση σας. Θα πάει και στο παράθυρο, μην χάσει. Εδώ είναι βράδυ αυτά, έτσι. Χαράματα πρέπει να είναι. 5 το πρωί. 6 το πρωί, δεν ξέρω. Έχω πάρει random λεπτά από την κάμερα. Έχω βάλει τη μικρή την κάρτα που μνήμης, την έχω βάλει σε adapter και την έβαλα στο λάπτο. Και τα κατέβασα, αλλά η βλακία είναι ότι τα καταγράφει ένα λεπτό. Ναι. Οπότε θέλεις ολόκληρη ιστορία. Η άλλη είναι πάνω, βλέπεις την ουρά της πανεμίζει πίσω πάνω από την τηλεόραση. Κάνε κάτι πιο ενδιαφέρον, γατίτα. Ακούει άλλο τη λέξη γατίτα έρχεται. Πού είναι τη βρε. Α, τρώει πάλι. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Ναι. Σε σιγουρεί. Ναι, θέλει. Δεν είναι το ίδιο. Θα δεις τώρα πως δεν είναι το ίδιο. Γιατί αυτή κάθε 2-3 ώρες πάει και τρώει. Επειδή βαριέται να φάει, τα φάει όλα μαζί. Πάει και τρώει κάθε 2-3 ώρες. Πού δεν να τα φάω όλα μαζί. Εμείς μια χαρά κάνουμε OMAD, one meal a day. Ένα γεύμα την ημέρα. Μα αυτή τη τα βάζουμε για να τα φάει όλα μαζί, αλλά βαριέται και πάει και έρχεται. Πάει και έρχεται, έρχεται και πάει. Τη βάζετε κοιμά το μεσημέρι και το βράδυ. Όχι, μόνο το βράδυ τη βάζω. Το μεσημέρι που τη βάζω δεν το τρώει. Αλλά είδε ότι τώρα με τον κοιμά δεν κάνει αέρια. Μεγάλη υπόθεση. Και λέει και οι άνθρωποι όταν δεν τρώνε, ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν αέρια. Τα δεντρόλεντα τα άνθρακες όταν τρώνε όσπρια. Μαντέψτε τι έγινε όταν φάγαμε οι υδατάνθρακες ένα μήνα πριν. Να την εδώ, τώρα ξανάρθει στην κάμερα πάλι. Μη σου πω είναι τώρα το πρωί αυτά. Ναι, γι' αυτό γυρίζει η κάμερα. Τώρα το πρωί είναι αυτά, ναι. Τώρα το πρωί. Να την πάλι. Φάκλα. Είναι το ίδιο. Ναι. Ρεπέτε! Δεν πειράζει, δείτε το πάλι. Ρεπέτε! Όλα καλά. Κοιτάει την κάμερα διακριτικά, μετά πηδάει κάτω. Το
Το ίδιο είναι, ρε παιδί μου. Ή μήπως κάνει τέτοια πράγματα η γάτα. Όχι. Θα τρελαθούμε εδώ μέσα. Είναι, το ίδιο. Ναι. Δεν πηδάει από εκεί, κοίτα. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Κάνει τέτοια πράγματα. Mm. Γάτα, είσαι αυτιστική. Και είσαι και με OCD. Κάνεις... Όχι, δεν είναι τέτοια. Έχει παρόμοια. Τι βλέπετε τώρα πάλι στο φαγητό. Πρέπει να ανοίξω ξανά όλα τα βίντεο. Δεν είναι όλα τα βίντεο, μόνο αφού διαφορετικά βίντεο. Άι, άι, άι. Εγώ σε λέω δεν είναι το ίδιο. Είναι διάφορες φορές που πάει και φάει. Πάει και τρώει. Γιατί έχω πιάσει από διάφορες ώρες. Αφού έχουν άλλους αριθμούς το καθένα. Τώρα το μίλησα πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, το βάλαμε στις 6 φορές. Φάει, 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 φάει. Τελείωνε. Κούνα αυτάκια. Κούνα κεφαλάκι. Τώρα τη βλέπετε στην τουαλέτα της. Και το μεταξύ. Ναι. Sorry που θα το πω, αλλά όταν χέζει, γενικά την έχω δει. Ανεξαρτήτως από την μυρωδιά, τέλος πάντων, τη βλέπω και χαμογελάει. Ευχαριστήκεται η γυναίκα. Ενώ σφίγγεται, Θέκλα. Την βλέπω, μου είναι ξέρω σε φάση... Το ευχαριστήκεται, γιατί σου λέει έχω κάνει παραγωγή, κάτι παρήγα. Μάλλον είναι κάτι του τύπου σφίγγεται, ξέρω. Ναι. Και χαμογελάει το στόμα. Είδες που αλλάξαμε τα pellets και βάλαμε αμμό και βάλαμε και μυρωδιά μέσα και δεν μυρίζει τίποτα. Αλήθεια. Ναι, ναι, πήραμε... Δεν το είδα. Χθες το βράδυ... να τελειώσουμε το βίντεο, πάω να το δω. Ναι, χθες το βράδυ αν είδες πέταξα τα pellets, έπλυνα την τουαλέτα, την ναι, αποστήρωσα, της έβαλα την ψέκασα κάμπους αντετόλ. Και μετά πήγε ο μπαμπάς και βάλε, πήραμε από το αλφαμέγα άργυλο, άμμο με άργυλο και πήρε και μια μυρωδιά και τη βάλαμε και τη μυρωδιά και δεν μυρίζει. Μυρίζει μόνο την ώρα που τα κάνει και μετά καλύπτει η μυρωδιά, νομίζω είναι λαβέντερ, είναι λεβάντα. Τα καλύπτει με τα πόδια της για να μην μυρίζει. Γι' αυτή ναι. Δεν θέλει να τα μυρίζει. Ναι, ναι, οι γάτες είναι πολύ καθαρές λένε. Άτε, πάμε ξανά προς την κάμερα. Αυτό είναι σήμερα το πρωί, είμαι σίγουρη. Γιατί βλέπεις είναι και ο ήλιος από εκεί. Πάμε ξανά προς την κάμερα. Μάλιστα, αυτά ποιος είναι. Ποιος την κουνάει την κάμερα. Ο πατέρας σου. Έμαθε. Τώρα πρωινιάτικα. Ναι, ναι, ναι. Ξύπνησε το πρωί και έννοια του ήταν η Ολίβια. Τι να κάνουμε με μας. Είμαστε γατόζωοι, σκυλόζωοι, φιλόζωοι. Ζώφιλοι. Όχι, ζώφιλοι δεν είμαστε. Φιλόζωοι είμαστε. Να την εδώ. Να την εδώ πάλι. Τα ίδια πάλι. Μετά έχω και κάτι φυτιάκια να σου δείξω από χθες το βράδυ που μπορείς να τα ονομάσεις και χέσε ψηλά και αγνάντευε, θα καταλάβεις τώρα να δεις. Σκαρφαλώνει πάλι η κοπέλα και τώρα έχει ρίξει κάτω την κάμερα. Πες μας τώρα δίκα τι αποφάσισες. Χουψουά. Τι κάνεις τσάμε. Βάζουμε την τουαλέτα της ψηλά για να μην τρώει τα... απορρίμματα τη Σολάκη, αλλά αυτή βρήκε τρόπο. Και ανέβηκε. Να χέσει ψηλά και να γνωρίζει. Χουψουά. Εμπόρο. Τέλος τρελή. Από πού και όπου μα βγήκε τρελή, εσύ. Όλοι. Είμαστε όλοι νόσημοι εδώ μέσα. Εσύ πώ βγήκε τρελή. Τέλος τρελή. Τα έκανε. Σιγά μην έκανε. Δεν λένε να κάνει show. Α, αυτά είναι. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι. Α, τώρα θα πηδήξει μέσα στο νερό. Δε, 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 δε. Δε, δε. Έτοιμη. Αχα. Δυσκολεύεται λίγο με τις έκοψα τα νύχια, αλλά... Να πηγεί και νερό. Όλα μαζί. Μπράβο. Είσαι ανεξάρτητη. Μπορείς να είσαι μόνη πλέον. Αυτά είναι. Πού είναι η γάτα? Where's the cat? Να είναι τα παίξεις με το παιδί. Ρε καλά. Είναι εντελώς μαζί. Καλώνεις, θα φας φάπαλάκι. Είναι ερωτικά που σου κάνει η κόρη του ζωβλάκας. Τι έπαθες και εμένα. Τι κλαις. Όλοι. Ξάπλωσε πάνω.
Φύγε, θα σου ρίξει φάπα, φύγε από εκεί. Τι κάνει όλη εκεί πέρα, ρελάκι. Όλοι μπορείς να προσγειωθείς πάνω στην πλάτη μου. Καβάλα το να σε πηγαίνει βόλτα. Τι. Κάμπτω τα παράπονα του. Γιατί δεν με κάνεις παρέα. Γιατί δεν με κάνεις παρέα, Ολιβία. Είμαι ένα μικρό σκυλάκι που θέλω να με κάνεις παρέα. Κοίτα, Ολιβία, θέλω να παίξουμε. Εσείς. Θέλω να παίξω απεστής. Έλα να γίνουμε φίλοι. Είναι επιθετική κόμενα. Πιάσεις το. Φίλος σου που θέλει να γίνει ολακή. Λάκη έχει το high ground τώρα. Τι να γίνει. Υπάρχει πρόβλημα. Να δούμε το έργο μας. Γεια σου, Ολιβία. Άντε, γεια σας. Γιατί κάθεσαι στην Παναγία. Φλούσατε. Λοιπόν, τι έχεις να πεις τώρα που ακολούθησες και το χέζε ψηλά και αγνάντευε. Πάρα πολύ αστείο. Τις βάλαμε ψηλά την τουαλέτα για να πηγαίνει ο άλλος ότι... Και τώρα στην οθόνη σας βλέπετε το πρόσωπό της, το μισό πρόσωπό της να κοιτάσει την κάμερα. Νομίζω αυτό θα είναι και το screenshot του βίντεο, το thumbnail. Έχουν μπλάκα τα κάτια, πολύ, πολύ μπλάκα. Αλλά έχουν και κάτι νύχια, να μην σχολιάσω τα καινούργια τατού που μου έκανε χθες. Τατουάζ. Ναι. Α? Το είδες. Ναι. Για το μεταξύ, ακούστε εδώ η ιστορία. Εχθές, ξυπνάω εγώ το πρωί, έρχομαι στη Θέκλα, ήτανε ήσυχα τα ζώα. Με το που μπαίνει Ολίβια... μέσα εγώ. Να πω, να πω. Ναι, λοιπόν, να ήτανε η Ολίβια πάνω στο γραφείο του παπά, ο Λάκης ήτανε κάτω και... Ερωτοτροπούσα. Ναι. Και μπήκα εγώ μέσα. Με το που μπαίνει μέσα εγώ, γιατί ο είναι, το... είναι το... Είσαι το μήλον της Έρηδος, σε θέλουν ναι. Και οι δύο. Ναι. Ο Λάκης άρχισε να αγαβγίζει, να τις επιτίθεται και αυτή να μείνεται. Νομίζω ότι τα πες λίγο στο όχι να επειδή... άρχισε να... Άρχισε να γαυγίζει επειδή... Επειδή ήρθες εσύ. Ναι, επειδή... Αυτή επειδή άρχισε ζηλεύει. Να το... Και να του κάνει αυτό το... Και πήγα και την πήρα και μου έβαλε το κομμένο της νύχη μέσα. Είναι στο σημείο αυτό που, που είναι η φλέβα στο χέρι. Πώς το ναι, φλέβα είναι. Όλα καλά. Όλα καλά. Αυτά που λέτε τα νέα της Ολίβιας. Νομίζω εξελίσσεται σε περιπτωσάρα. Θα μπορούσε να είναι μέλος της οικογένειας μας και να μην είναι περιπτωσάρα. Θα γίνει, θα γίνει. Θα την ήδη κάνουμε. Έγινε. Περιπτωσάρα! Η Λίτσα το φτιάξε. Το περιπτωσάρα. Άρα η Ολίβια είναι και αυτή περιπτωσάρα. Είναι, φυσικά και είναι. Όλοι μας είμαστε εδώ πέρα. Πάντως, αν έχουμε φίλες που έχουν και φίλους που έχουν γάτες οι οποίες είναι έτσι περιπτωσάρες, μπορούν να μου στέλνουν τα βίντεο τους μέσω WeTransfer και να τα ανεβάζουμε στο playlist της Ολίβια. Αν υπάρχουν και άλλες γατούλες, που είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και άλλες γατούλες και είναι έτσι ζωηρούλες, για τραβήξτε τις βίντεο και στείλτε μου το να τις ανεβάζουμε και με το όνομά τους να λέμε αυτή είναι η γάτα τάδε που κάνει τα τάδε πράγματα. Γεια! Γεια σας! Bye! Bye bye! Bye! Γεια, Ολίβια! Bye bye! Bye!